Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν χρησιμοποιείτε και εσείς μουσική στα βίντεο σας, τότε σίγουρα το σημερινό βίντεο σας ενδιαφέρει, γιατί θα μοιραστώ μαζί σας τον τρόπο με τον οποίο με βοήθησε να απαλλαγώ από το μεγαλύτερό μου πρόβλημα. Σε κάθε μου βίντεο αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Το τραγούδι που έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω είναι ή μικρότερο ή μεγαλύτερο από ό,τι χρειάζομαι. Οπότε πρέπει να αποφασίσω αν θα βάλω δεύτερο τραγούδι ή αν θα πρέπει να πάρω το χειροκίνητο τρόπο και να κόψω το τραγούδι έτσι ώστε να μπορέσω να το μεγαλώσω και να το φέρω στις ανάγκες του βίντεο μου. Στο τελευταίο μου βίντεο, του οποίου link θα βρείτε στο description από κάτω, βρήκα τη λύση επιτέλους και σήμερα θα τη μοιραστώ μαζί σας. Οι ανάγκες μου ήταν πολύ συγκεκριμένες. 7 λεπτά βίντεο, 2 λεπτά τραγούδι. Αυτά τα δύο έπρεπε να γίνουν ένα πάση θυσία. Οπότε πάμε στην υπολογιστή να σας δείξω πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να γίνει με δύο κουμπιά. Ξεκινώντας από το Premiere Pro και βάζοντας το τραγούδι μου στο timeline μου, θα δω ότι έχει συνολική διάρκεια 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Θα πάω ψηλά που λέει Edit, Edit in Adobe Audition και θα πατήσω Sequence. Θα πατήσω OK. Στο επόμενο παράθυρο θα βάλω ένα όνομα για να ονομάσω το αρχείο που θέλω να στείλω στο Adobe Audition και θα πατήσω OK. Στη συνέχεια θα δούμε ότι το τραγούδι μας έχει περαστεί στο κανάλι Multitrack. Έχοντας επιλεγμένο το τραγούδι μας, πάμε αριστερά που λέει Properties και αν δεν είναι ενεργοποιημένο πατάμε ψηλά που λέει Window, Properties. Στη συνέχεια θα πάμε στην κατηγορία που λέει Remix και θα πατήσουμε Enable Remix και θα δούμε το loading του τραγουδιού. Κάνει analyzing στο clip. Έπειτα πάμε πάλι αριστερά που λέει Target Duration και αλλάζουμε το χρόνο του τραγουδιού. Από 2 και 17 εγώ θα το κάνω 9 και 17 και θα πατήσω Enter. Σε 2 δευτερόλεπτα έχει κάνει analyze το τραγούδι και πλέον το τραγούδι μας είναι στη διάρκεια που του είπαμε. 9 και 17. Αν ζουμάρω επίσης, μπορούμε να δούμε τα σημεία που το πρόγραμμα έχει κόψει και χειράψει και έχει ενώσει το τραγούδι, έτσι ώστε να δώσει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Αν πατήσω play, θα ακούσουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε ψηλά που λέει File, Export, Export του Adobe Premiere Pro, θα πατήσουμε Export και θα στείλει κατευθείαν το νέο τραγούδι στο Premiere Pro. Θα πατήσουμε OK για να φτιάξει καινούριο φάκελο με το καινούριο μας αρχείο και το έχει προσθέσει αυτόματα στο timeline μας. Πόσο εύκολο ήταν το σημερινό. Κάπως έτσι μόλις σώσαμε γύρω στις 2 με 3 ώρες που θα καθόμασταν να ψάξουμε να βρούμε ένα δεύτερο τραγούδι για να καλύψουμε τις ανάγκες του βίντεό μας ή τουλάχιστον μισή με μία ώρα που θα καθόμασταν να κόψουμε και να ράψουμε το τραγούδι έτσι ώστε να το μεγαλώσουμε και να φτάσει από τα 2 λεπτά στα 9 λεπτά. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας φανεί χρήσιμο και να σας βοηθήσει πάρα πολύ στα μελλοντικά σας project, όπως βοήθησε και εμένα. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment και ένα subscribe στο κανάλι μου και θα σας ξαναδώ στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!